Καλώς ήρθατε φίλοι μου, είμαι η Έφη και το Sweet Walks και σήμερα θα φτιάξουμε cupcakes βανίλιας με topping από λευκή σοκολάτα. Ας δούμε τα υλικά μας. 325 γραμμάρια αλεύρι, 2,5 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 170 γραμμάρια βούτυρο ή βιτάμ, 280 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, μία κουταλιά του γλυκού άρωμα βανίλιας, 4 μεγάλα αυγά και 300 ml γάλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο μπολ με το αλεύρι θα βάλουμε το μπέικιν και το αλάτι και θα τα ανακατέψουμε. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα πάρουμε ένα μεγάλο μπολ και θα βάλουμε το βούτυρο ή το βιτάμ. Τη ζάχαρη, το άρωμα βανίλιας, και το ηλιέλαιο. Θα χτυπήσουμε τα υλικά μας μέχρι το μείγμα μας να αφρατέψει και να ασπρίσει. Θα προσθέσουμε τα αυγά μας στο μείγμα ένα-ένα, θα περιμένουμε να ενσωματώνεται το πρώτο και ύστερα θα ρίχνουμε το δεύτερο. Αφού προσθέσουμε όλα τα αυγά, θα χτυπήσουμε το μείγμα μας για 2 λεπτά. Θα σταματήσουμε το μίξερ και θα προσθέσουμε το μισό αλεύρι που μέσα έχουμε βάλει το μπέικιν και το αλάτι. Με λίγη προσοχή για να μην πάει το αλεύρι πατού, θα ανακατέψουμε λίγο και θα συνεχίσουμε με το μίξερ. Σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να χτυπήσουμε πολύ. Θα προσθέσουμε το γάλα. Και εδώ πάλι θα είμαστε προσεκτικοί για να μην πεταχτεί το γάλα με το μείγμα παντού. Και θα ρίξουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Θα βάλουμε στις φόρμες μας μικρά φορμάκια και είμαστε έτοιμοι να τα γεμίσουμε. Θα τα γεμίσουμε περίπου μέχρι τα 2/3. Και αφού γεμίσαμε όλα τα φορμάκια, θα ψήσουμε τα cupcake μας στους 180 βαθμούς για 20 με 22 λεπτά. Και αφού ψήθηκαν, θα τα αφήσουμε να κρυώσουν και θα ετοιμάσουμε την κρέμα για τη διακόσμηση. Θα χρειαστούμε 200 ml κρέμα γάλακτος και 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Θα κόψουμε την κουβερτούρα σε μικρά κομματάκια και θα τη βάλουμε σε μπεν μαρί να λιώσει.
Θα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγί. Και θα προσθέσουμε τη λιωμένη κουβερτούρα μέσα στη σαντιγί. Θα χτυπήσουμε πάλι για λίγο και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα βάλουμε την κρέμα σε ένα κορνέ και θα κάνουμε ό,τι σχεδιάκια θέλουμε. Και θα ολοκληρώσουμε τη διακόσμηση ρίχνοντας επάνω λίγα μικρά ζαχαρωτά. Και τα γλυκάκια μας είναι πανέτοιμα. Καλή επιτυχία! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.